Έρευνα για ανθρωποκτονία εξαμελία ξεκίνησαν οι Ιταλικέ Αρχέ για το ναυάγιο του πολυτελού σκάφου στο Παλέρμο. Πάμε όμω στον Κωνσταντίνο Μακρύ, καθώ έχουμε εξελίξει, Κωνσταντίνε, στο θέμα του εντοπισμού της τελευταία ορού. Ακριβώ μήνα, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τι τελευταίε πληροφορίε, η τελευταία σωρό, όπου όλε οι ενδείξει δείχνουν ότι είναι η σωρό τη 18χρονη αγνοούμενη τη Χάνα Λίντ, τη κόρη του Βρετανού επιχειρηματία Μάικ Λίντ, που χάθηκε και αυτό στο ναυάγιο, ότι έχει εντοπιστεί και οι αρχέ τώρα προσπαθούν να την ανασύρουν. Αυτέ είναι οι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε και, και, και όλα αναφέρουν τη λέξη ενδείξει, καθώ όλα αυτά είναι σύμφωνα με πληροφορίε από διεθνή μέσα, καθώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τι Ιταλικέ Αρχέ και την Ιταλική Ακτοφυλακή, α, όσον αφορά το ναυάγιο. Τώρα, όπω ε, είπε, πολύ σωστά, οι, οι αρχέ ξεκινούν, η εισαγγελία τη Ιταλία ξεκινάει ανθρωποκτονία, έρευνα για ανθρωποκτονία εξαμελία. Καθώ ε, μετά και τι τελευταίε καταγγελίε τόσο από την κατασκευάστρια εταιρεία, όσο και από τι εκτιμήσει των ειδικών, α, κάνουν λόγο για μια σειρά από ανθρώπινα λάθη. Α, και πολλά μάλιστα ανθρώπινα λάθη, που μπορεί να οδήγησαν στη βήθηση του υπερπολιτελού ε, γιότε το μήκου 56 μέτρων α, στα νυχτά του Παλέρμο και συγκεκριμένα του, του, του Πορτιτσέλο, αυτό το ψαροχώρι α, κοντά στο Παλέρμο. Οπότε, τώρα α, να υπενθυμίσουμε κιόλα ότι στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και ο καπετάνιο του πλοίου, του υπερπολιτελού yeah. γιο, το οποίο ανακρίθηκε και αυτή τη στιγμή περιμένουμε τι νεότερε εξελίξει τόσο για την right. ανάσυρση τη νεκρή, όσο και για το αν τελικά θα είναι μια έρευνα για ανθρωποκτονία εξαμέλεια. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.